Στασιμότητα επικρατεί στο μέτωπο της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων, καθώς άπαντες αναμένουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ της διοίκησης του εργοστασίου και της δημόσιας επιχείρησης αερίου για την αποπληρωμή της οφειλής των 65 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΔΕΠΑ και την αποκατάσταση της ροής φυσικού αερίου. Οι φήμες αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα επέλθει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που μόνο ως καλή και αισιόδοξη είδηση μπορεί να εκλειφθεί. Την ίδια ώρα, πάντως, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα αθηναϊκών εφημερίδων πανελλαδικής εμβέλειας σχετικά με το ζήτημα της επιβίωσης της βιομηχανίας. Το πλέον πρόσφατο δημοσίευμα προέρχεται από την οικονομική εφημερίδα Κεφάλαιο, η οποία αναφέρεται σε συνομιλίες του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Λαβρέντη Λαβρεντιάδη με τον όμιλο Κοπελούζου, με στόχο ακόμα και την παραχώρηση της βιομηχανίας. Το θέμα αυτό απεικονίζεται και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας με τίτλο «Ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης συμπαρασύρει στην πτώση του τη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων». Μόλις 3 χρόνια πριν, τον καιρό της παντοδυναμίας του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, ο ίδιος, εισερχόμενος στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων, διαπραγματευόταν με τους συνομιλητές του, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστούσε ο όμιλος Κοπελούζου, τους όρους εισόδου του στην ενεργειακή αγορά μέσω του φιλέτου της Καβάλας. Ο λόγος για τις λιμενικές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, που αποτελεί εν δυνάμει έναν ευρύτερο ενεργειακό κόμβο για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Η διέλευση του νοτίου διαδρόμου του φυσικού αερίου από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και η πάντα ενδιαφέρουσα στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, συνθέτουν ένα ελκυστικό πορτρέτο για τον ρόλο που μπορεί να παίξει το λιμάνι της βιομηχανίας στην Καβάλα, ώστε να εξελιχθεί σε κομβικό σημείο για το αέριο. Οι συζητήσεις δεν έχουν λόγο να έχουν διακοπεί παρά τις περιπέτειες του Λαβρεντιάδη και τη δικαστική εμπλοκή του. Το αντίθετο, μάλιστα, μπορεί να λειτουργήσουν και ως σανίδα σωτηρίας. Στο θέμα αυτό, αλλά και στις επαφές των εργαζομένων της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων με σειρά παραγόντων στην Αθήνα, τις περισσότερες φορές συνοδεία πολιτικών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος στην εκπομπή του Ένα Channel Εξελίξεις με τον Γιάννη Χατζημανουήλ. Το λίπασμα, κοιτάξτε, μέσα στη βδομάδα αυτή θεωρώ ότι θα υπάρξουν κρίσιμες εξελίξεις για το θέμα της ΕΛΦΕ, της πρώην Βουφουλού, που καίει πραγματικά την Καβάλα, διότι εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε και εκεί πρόβλημα, ας πούμε, ξεπέραστο, τότε τι να πω, μέσα σε αυτή την κρίση μόνο αυτό μας έλειπε. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους της Βουφουλού και κυρίως να υπάρξει επιτέλους μία συμφωνία αμοιβαία εφαρμόσιμη και αποδεκτή όσον αφορά το φυσικό αέριο, δηλαδή μεταξύ της ΕΛΦΕ και της ΔΕΠΑ. Διότι ό,τι συμφωνήθηκε μέχρι τώρα δυστυχώς δεν τηρήθηκε και υπό την περιραίουσα ατμόσφαιρα για τον ιδιοκτήτη, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει σε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν πιστεύει ο ένας τον άλλον. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, κύριε Χατζημανουήλ. Δηλαδή, όταν λέω εμείς, εννοώ οι αρχές του τόπου, οι βουλευτές, ενδεχομένως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικοί, από το να μεσολαβήσουμε στα αρμόδια υπουργεία για να υπάρξει, να κάτσουν όλοι όπως το κάνανε μέχρι τώρα αρκετές φορές με την υποστήριξή μας, γύρω από το ίδιο τραπέζι και να μην σηκωθούν μέχρι ότου να συμφωνήσουν. Και δεν υπάρχει πραγματικά πάρα πολύς χρόνος.